Λοιπόν, να επιστρέψουμε και πάλι στον Άγιο Αυγουστίνο, ο οποίος προσπαθεί να μας πει πώς η Εκκλησία κατεργάζεται την αναδημιουργία μας. Ξέφυγε πλέον από την πραγματική εξήγηση της εξαημέρου του βιβλίου της Γενέσεως και προχωρεί στην πνευματική τώρα εξήγηση του πώς η δημιουργία του Θεού που έγινε στην άψυχη και στην φύση η οποία είναι άλογη και πώς η δημιουργία επαναλαμβάνεται αυτή στον καθένα μας. Και εμείς ως άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο έχουμε μεν την ψυχή από το Θεό, όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτήν την ψυχή λόγω της απειρίας μας. Και γι' αυτό μπορούμε να καταλάβουμε και τον Αδάμ, ο οποίος είχε μεν όλη τη γνώση, γιατί δεν ξεκίνησε από βρέφος εκείνος, αλλά είχε την απειρία, δεν είχε περιστατικά και είχε γονότα και για πρώτη φορά έδειξε το πώς η ανθρώπινη φύση χωρίς να παραμείνει απολύτως προσιλωμένη στο Θεό, πώς μπορεί να ξεστρατήσει. Όπως η άψυχη κτήση, επειδή δεν αντιδρά, δεν κάνει ανυπακοή, αλλά παραμένει εκεί που τη δημιούργησε ο Θεός, γι' αυτό δεν σαλεύεται, ενώ οποιοδήποτε δημιούργημα του ανθρώπου που προσπαθεί να μιμηθεί τα δημιουργήματα του Θεού, όπως οι δορυφόροι, Φερυπίν, που φτιάχνουν οι άνθρωποι, οι δορυφόροι τι είναι? Αντίγραφα των πλανητών, έτσι δεν είναι? Αυτά, επειδή είναι έργα ανθρώπων και ο άνθρωπος είναι ανυπάκουος, δεν υπακούν, παρότι τα προγραμματίζει ο άνθρωπος και τα στέλνει, πρέπει κάθε τόσο να τα ρυθμίζει και να διορθώνει την πορεία, γιατί αυτή χάνεται. Η κτήση του Θεού όμως μένει ασάλευτη, δεν χρειάζεται να τις διορθώνει κάποιος την πορεία. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μόνο όταν είναι απολύτως προσιλωμένος στο Θεό, μόνο τότε δεν κινδυνεύει να ξεστρατήσει. Το ξεστράτισμα του ανθρώπου οφείλεται σε αυτήν την αδιαφορία, σε αυτό το κενό που δημιουργείται ανάμεσα σε εκείνον και το Θεό. Αυτή η μικρή απόσταση δηλαδή που δημιουργείται, ο λίγο κατ' ο λίγο στρεβλώνει την πορεία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ωφεληθούμε πολύ από αυτό που λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, ότι ο άνθρωπος είναι στην αρχή, ενώ έχει όλα τα στοιχεία, είναι όπως η γη στην αρχή, ακατασκεύαστος και σκότος επιφέρεται, σκοτάθι έχει. Και γι' αυτό λέει και η Αγία Γραφή ότι της εν σκότη καθημένης φως επέλαμψε. Χρειάστηκε όχι μόνο να στείλει τους λίγνους, τους φωτιστικούς, αλλά αυτός ο ίδιος ο ήλιος της δικαιοσύνης
ήρθε στη γη και φώτισε. Λίχνος ήταν ο νόμος, λίχνος της ποσίμου ο νόμος και φως της θρύβης μου. Ξεκίνησε από το λίγο φως. Και είπαμε την περασμένη Κυριακή ότι όπως ο άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα σκοτάδι δεν μπορεί να δεχθεί το άπλετο φως, έτσι και όποιος είναι σε ψυχικό και πνευματικό σκοτάδι δεν μπορεί να μάθει και να εννοήσει ευθύς αμέσως όλη τη Θεία Γνώση και χρειάζεται σιγά σιγά να χειραγωγηθεί προς αυτήν. Έτσι λοιπόν έγινε και στην ιστορία του κόσμου και ο Θεός μετά την τύφλωση των πρωτοπλάστων που έφυγαν, απομακρύθηκαν από το Θεό και τυφλώθηκαν πνευματικά, άρχισε να δίνει σιγά σιγά το φως του. Έως ότου ο ίδιος ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Θεός μας, έγινε άνθρωπος και φώτισε όλα τα σκοτάδια. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος και είπες γεννηθεί το φως, μετανοείται ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών, μετανοείται γεννηθεί το φως και επειδή η ψυχή μας προς εμαυτούσε ταράχθη, σε θυμήθηκε Κύριε εγγύης Ιορδάνου, από ένα βουνό σαν εσένα υψηλό που χαμήλωσε για χάρη μας. Και μισήσαμε τα σκοτάδια μας και μεταστραφήκαμε σε σένα και έγινε το φως. Και ειδού εμείς που άλλοτε είμαστε σκότος, γίναμε φως εν το Κυρίο. Ο άνθρωπος απέκτησε φως πλέον. Το φως της δημιουργίας έδωσε τους καρπούς του, έδωσε όλα τα ξύλα, τα κάρπιμα, έδωσε όλα της γης, τα φυτά, τα άνθη, έδωσε τα ψάρια, τα πετεινά του ουρανού, τα ζώα και όλα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, έδωσε όλη την δημιουργία. Χωρίς αυτήν, χωρίς το φως, ποιος θα έβλεπε όλα αυτά? Πώς θα μπορούσαμε να τα δούμε? Είναι πολύ απλό να καταλάβουμε. Μπαίνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο το οποίο έχει άριστη επίπλωση, έχει αντίκες, έχει έργα τέχνης, έχει τα πάντα. Και ανοίγοντας την πόρτα και μπαίνοντας μέσα δεν βλέπουμε τίποτα. Πυκνό σκοτάδι. Και σκοντάφτουμε και χτυπάμε. Δεν βλέπουμε τίποτα. Και ανάβει ένα λιχναράκι, ένα κεράκι και αρχίζουμε και βλέπουμε σκιές. Η σκιά του νόμου, Βλέπουμε τις σκιές του δωματίου, ότι κάτι γίνεται εδώ, σκοντάφτησα, είναι τραπέζι, είναι καρέκλα. Εκεί κάτι είναι στον τοίχο, κρέμεται και επειδή ξέρω ότι κρεμάνε πίνακες, πρέπει να είναι κάποιοι πίνακες. Αρχίζω και προειδεάζομαι για το τι θα δω. Και όσο αυξάνει το φως, τόσο βλέπω περισσότερα και όταν ανάψει το άπλητο φως, τότε βλέπω λεπτομέρειες, βλέπω τα πάντα. Άρα λοιπόν αυτή η δημιουργία πρέπει να επαναληφθεί και στον καθένα μας. Και να σταθούμε λίγο στη σύζευξη αυτή που κάνει ο Άγιος Αυγουστίνος και λέει «Γεννηθεί το φως, μετανοείται. Γεννηθεί το φως, μετανοείται, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Έχουν άραγε σχέση αυτά τα δύο, το φως και η μετάνοια. Πώς θα δούμε, πώς θα αποκτήσουμε συνειδητότητα χωρίς φως? Πώς θα αποκτήσουμε
αίσθηση του υποσυνειδήτου και πολύ περισσότερο πώς θα αποκτήσουμε τη θέα και τη γνώση του ασυνειδήτου χωρίς φως. Και εκεί δεν χωράει φως υλικό, αισθητό, ούτε ηλεκτροσόκ, ούτε ερεθισμοί που είναι καθαρά υλικοί. Χρειάζεται φως θείο, πνευματικό φως. Άρα λοιπόν εδώ, εφόσον για να δω κάτι χρειάζομαι πνευματικό φως, αυτά που φαίνονται με το πνευματικό φως δεν είναι υλικά, είναι ψυχικά. Και τα ψυχικά, εν σχέση με το Θεό, η ψυχή είναι υλική. Εν σχέση με το σώμα είναι άειλη όμως. Όπως και οι άγγελοι. Εν σχέση με εμάς τους ανθρώπους είναι άειλη. Εν σχέση με το Θεό όμως είναι υλική. Δηλαδή και η ενέργεια αυτή που γίνεται κτήση, όχι η ενέργεια του Θεού που δημιουργεί. Μη συγχύσουμε τα πράγματα αυτά, γιατί πολλοί οδηγήθηκαν στην αίρεση από αυτή τη σύγχυση. Άλλη είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που δημιουργεί και άλλο το δημιούργημα των ακτίστων ενεργειών που είναι κτιστό. Το αποτέλεσμα δηλαδή της δημιουργικής δυνάμεως του Θεού είναι κτιστό, αλλά δεν κτίζεται διακτιστού μέσου, αλλά διακτίστου. Δια της θείας ενεργείας, που είναι άκτιστη. Τελικά εγώ τα μπέρδεψα. Το τι είναι ο Θεός? Πρέπει να τα εξηγήσουμε. Ο Θεός είναι πνεύμα ή ύλη? Διότι από τη μια μεριά είναι άειλος και από την άλλη γίνεται ύλη. Πάβει να είναι άειλος πολύ όταν ωραίο γίνεται το... ύλη? Πολύ ωραίο... Δεν είναι και η ύλη Θεός? Πολύ ωραίο το ερώτημα. Θαυμάσιο, γιατρέ. Αυτή είναι η επιστήμη. Η συνεχής αμφισβήτηση και διερώτησης. Τελικά ο Θεός τι είναι? Πνεύμα ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός, δεν το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας? Πνεύμα ο Θεός, και δια τούτο εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να τον προσκυνούμε. Ωστόσο, αυτός ο άειλος, όντως άειλος Θεός, θέλησε να ενωθεί και με μας που είμαστε υλικοί. Θέλησε να ενωθεί. Φανταστείτε τώρα, να θέλουμε εμείς να ενωθούμε με τα σκουλίκια, ας πούμε. Ναι, αυτό λέω. Αυτή η σάρκωση του Θεού δεν είναι μία μεταβολή του Θεού σε σάρκα. Προσέξτε εδώ, γιατί η Εκκλησία μας είναι πολύ προσεκτική στην θεολογική διατύπωση. Δεν μετέπεσε η Θεότης σε σάρκα, δεν μετεσχηματίστη η Θεότης σε σάρκα, αλλά προσέλαβε ο Θεός την ανθρώπινη φύση ολόκληρη, τη φόρεσε ως ένα ένδυμα, την ένωσε με το πρόσωπό του, δεν ξεχωρίζει από τη θεία του φύση, με την έννοια ότι πάβει να είναι ενωμένη, αλλά διακρίνεται όμως. Είναι και αχώριστη με την ανθρώπινη φύση και ασύγχυτη.
δεν συγχαίεται ο Θεός με το κτίσμα, δεν συγχαίονται. Η ένωση αυτή του κτίσματος, του κτιστού μάλλον, της κτιστής φύσεως, όχι κτιστού προσώπου, διότι δεν υπάρχει κτιστό πρόσωπο, η ένωση της κτιστής φύσεως με τον άκτιστο Θεό προσφέρει στην ανθρώπινη φύση τη θέωσή της. Δεν προσφέρει στο Θεό τίποτα. Δεν προστίθεται στο Θεό τίποτα. Ούτε χάνει, ούτε κερδίζει από την ένωση αυτή ο Θεός. Κερδίζει ο άνθρωπος, το δημιούργημά του. Η αγάπη του Θεού τον κάνει να ενώνεται μαζί μας εν το θείο του προσώπου. Και έτσι λοιπόν η ανθρώπινη φύση του Χριστού, παρότι είναι κτιστή, δεν είναι ο Χριστός κτίσμα, διότι είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δεν είναι όπως οι Άγιοι που με τη χάρη του Θεού γίνονται κατοικητήρια της Θείας Χάριτος, αλλά αυτός είναι υποστατικά ενωμένος με την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή το θείο του πρόσωπο είναι και το πρόσωπο της ανθρωπίνης φύσεως του. Και γι' αυτό ο Χριστός δεν είναι ούτε απλός άνθρωπος, ούτε απλός Άγιος. Και γι' αυτό ψάλλοντας λέμε «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Οι Άγιοι είναι κατ' εικόνα του μόνου Αγίου. Θα λέγαμε καταχριστικώς λέγονται Άγιοι, αλλά και πραγματικώς λέγονται. Γιατί αγιάζονται δια του μόνου Αγίου. Γιατί είναι θεοφόροι, γιατί φέρουν συνεχώς μέσα τους τον μόνον Άγιον, ο οποίος τους καθιστά και εκείνους Αγίους. Συνεπώς, όταν λέμε για το Θεό, ο Θεός είναι και άκτιστος και άειλος. Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Θεός Λόγος, αλλά και ο σαρκωθής Θεός. Το ότι θα φορέσω, θα πω ένα παράδειγμα, το οποίο βέβαια είναι πολύ ελλιπές και πολύ μην θεωρηθεί βλάσφημο, αλλά για να καταλάβουμε κάπως τα πράγματα. Ένας άνθρωπος φοράει επάνω του ένα επανοφόρι. Το φοράει επάνω του, το επανοφόρι, και βλέποντας κανείς τον άνθρωπο αυτό, βλέπει το επανοφόρι του, το οποίο είναι πολύ ωραίο κλπ. Ιδιαιτέρως παίρνει μια λαμπρότητα λόγω του προσώπου που το φοράει, και το επανοφόρι αυτό αποκτά πρόσωπο, ενώ από μόνο του δεν είχε πρόσωπο, ήταν ένα επανοφόρι, αποκτά πρόσωπο γιατί το φοράει ο άνθρωπος που έχει πρόσωπο. Και βλέποντας κανείς το επανοφόρι βλέπει να έχει ένα πρόσωπο. Δεν βλέπει όπως είναι σε μία κρεμάστρα το παλτό, το βλέπει επάνω στον άνθρωπο. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τώρα το πρόσωπο αυτό από το ένδυμα, βλέπει ολόκληρο. Κατά κάποιον τρόπο, λέω, αυτό είναι ένα σχήμα. Η ανθρώπινη φύση, λοιπόν, για τον Θεό μας, είναι το ένδυμα αυτό. Και γι' αυτό το επαναλαμβάνει αυτή τη φράση και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τη βάπτισή μας, λέει «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε,
Χριστόν ενεδίσαστε. Ντυθήκατε το Χριστό όσοι εβαπτίστητε εις το όνομα του Θεού μας. Βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Όπως ο Χριστός ντύθηκε την ανθρώπινη φύση μας, έτσι εμείς ενδυόμεθα το Θεό μας με τη βάπτισή μας. Συνεπώς λοιπόν να μην πούμε ότι έγινε μετετράπη σε ύλη ο Θεός, αλλά η αγάπη Του τον έκανε να μας φορέσει πάνω στη θεότητά Του. Μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε, γιατρέ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φαντάζεστε τώρα το σκουλίκι, ούτε πρόσωπο έχει ούτε τίποτα, έτσι δεν είναι? Είναι σκουλίκι. Φανταστείτε τώρα να είχαμε εμείς τη δυνατότητα να, όπως είμαστε άνθρωποι έτσι, με όλες τις δυνατότητες ανθρώπινες, το νου και λοιπά, γιατί το πρόσωπο θα το είχαμε διατηρήσει, να αντιθούμε το σκουλίκι και να αρχίσουμε κι εμείς να βαδίζουμε έτσι όπως εκείνος, να παρουσιαζόμαστε έτσι, αλλά ως άνθρωποι θα είχαμε κι άλλες τις ιδιότητες του ανθρώπου και θα μπορούσαμε να κάνουμε και πράγματα που το σκουλίκι δεν μπορεί να τα κάνει, γιατί είναι σκουλίκι, έχει περιορισμένη φύση. Εμείς ως άνθρωποι μπορεί από αγάπη προς το σκουλίκι να γινόμαστε, να παίρναμε δηλαδή την προβιά του σκουλικιού, το θέρμα του. Ωστόσο όμως εμείς ως άνθρωποι έχουμε τη γνώση την ανθρώπινη, έχουμε τις δυνατότητές μας, έχουμε τους τρόπους μας δηλαδή που δεν είναι σκουλικίσχοι. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός επί της γης έδειξε τη θεότητά Του πολλές φορές μέσα από την ανθρώπινη φύση και γι' αυτό ενήργησε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε ο άνθρωπος να τα ενεργήσει. Να περπατάει πάνω στα κύματα, να μην χρειάζεται τροφή υλική, αλλά να θέλει να τρώει, να μην χρειάζεται νερό, να μην κουράζεται, να μην υποφέρει, αλλά να θέλει να κουραστεί, να διψάει, να πεινάει και να υποφέρει για να έρθει σε όλα τα δικά μας, έτσι. Όταν λέει μορφή δούλου λαγών. Ακριβώς αυτό εννοεί. Αλλά ο δούλος δεν διαφέρει αυτό να θέλει. Δεν διαφέρει στο εξωτερικό παρουσιαστικό. Ναι, ναι, ωστόσο, γι' αυτό πήρε λοιπόν. Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό πήρε μορφή θούλου ως προς το εξωτερικό, ως προς την ανθρώπινη φύση, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού και δεν είναι άσχετη η κατασκευή του ανθρώπου από αυτήν που είναι χωρητική της θεότητος. Δηλαδή, ο άνθρωπος κατασκευάστηκε από το Θεό να είναι χωρητικός της θεότητος, να μπορεί να χωρέσει τη θεότητα. Γιατί η σάρκωση του Θεού ήταν προαιώνια βουλή, όπως είπαμε. Δεν ήταν κάτι που συνέβη επειδή έπεσαν οι πρωτόπλαστοι. Αυτό θα γίνεται ούτως ή άλλως, η σάρκωση του. Συνεπώς και η κατασκευή του ανθρώπου είχε γίνει χωρητική της θεότητος. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε κι εμείς τις προδιαγραφές να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας και να μην ξαναφύγει. Και να γίνουμε και θεοί. Κατά χάριν όμως. Ναι. Κατ' ουσίαν δεν μπορούμε. Οδεύουμε προς Θεό. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Άρα είμαστε ικανοί να γίνουμε μέχρι και θεοί. Μέχρι. Είπε, εγώ είπα θεοίεστε και οι υψείς του πάντες. Όχι κατά φύσιν όμως. Δεν μπορούμε να γίνουμε μέλος της Αγίας Τριάδος, να γίνουμε 4, 5, 6 δισεκατομμύρια κλπ. Θεοί κατ' ουσίαν, αλλά κατά χάριν. Τι σημασία έχει, τι διαφορά έχει, ο Θεός έρχεται και μοιράζεται όλα τα υπάρχοντά Του με εμάς. Εμείς τώρα και εγώμαστε από τα υπάρχοντα του Θεού, ενώ έπρεπε να χαιρόμαστε.
Γιατί? Γιατί αλλοιώσαμε την κατασκευή μας. Τη χαλάσαμε. Ο Θεός έρχεται και μας αγκαλιάζει και μας καίει. Γιατί? Γιατί έχουμε χάσει τη φύση που μας έδωσε αρχικά. Την κάναμε φθαρτή, την κάναμε ψεύτικη, την κάναμε εύθραυστη. Και όχι μόνο την φύση την υλική, και την ψυχή μας ακόμη κάναμε εύθραυστη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι υπερευαίσθητοι που θίγονται με το παραμικρό και νομίζουν ότι τους προσβάλλει ο άλλος και γίνονται εκτός αυτού και θυμώνουν και γίνονται έξαλλοι. Ακόμη και η ψυχή μας λοιπόν έχει χάσει τη σύστασή της έτσι που τη λειτουργούμε εμείς. Ορίστε. Ναι. Σημερινή συγκυρία της, του Σταυρού. Ακούστηκε ότι το ανθρώπινο σώμα έχει σταυρική μορφή κατασκευής. Αν σταθούμε στα πόδια μας και απλώσουμε τα χέρια, αυτομάτως σχηματίζεται το στόμα του σχήματος του Σταυρού. Δηλαδή, ο Δημιουργός έφτιαξε τον άνθρωπο σε σχήμα Σταυρού. Και αν θεωρήσουμε ότι τον έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού, τότε ο Θεός έχει μορφήν Σταυρού. Ο Θεός υπάρχει για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι. Δεν υπάρχει ο Θεός για να βρούμε την αντιστοιχία του εαυτού μας στο Θεό, γιατί τότε θα είμαστε κατά φύσιν θεοί. Αυτό όμως που λέτε είναι πολύ σημαντικό ως ερώτημα, διότι φανερώνει ο Σταυρός και η καταγωγή μας, γιατί μπορεί να πει κάποιος, δηλαδή η καταγωγή μας έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι υποχρεωτικός ο θάνατος και ο θάνατος του Χριστού μας δια του Σταυρού. Το δια του Σταυρού πολίτευμα ισχύει και υπάρχει και προ τη σταυρώσεως του Χριστού μας. Γιατί? Γιατί το πολίτευμα είναι σχέσεις. Σχέσεις. Σχέσεις ουρανού και γης και σχέση της γης μεταξύ της. Το δια του Σταυρού πολίτευμα είναι η σχέση που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος με το Δημιουργό του, που είναι κατακόρυφη, και η σχέση που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός με το συνάνθρωπό του που είναι οριζόντια. Αυτό το δια του Σταυρού πολίτευμα υπάρχει, είναι ο τρόπος της κατά Θεόν υπάρξεως του ανθρώπου και ασχέτως της σταυρικής θυσίας του Χριστού, η οποία προσέδωσε πλέον και ένα ορατό και αισθητό σημείο αυτού του πολιτεύματος. Δηλαδή, η σχέση που έχουμε από το Θεό με τη δημιουργία μας είναι να αναφερόμεθα σε Εκείνον και να έχουμε ενότητα και αγάπη με τους συνανθρώπους μας. Όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός, εν ταύτες τες δυσήν εντολές, δηλαδή στο αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύος, διανοίας κλπ. Και των πλησίων σώσε αυτόν, εν ταύτες τες δυσήν εντολές, σε αυτές τις δύο εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Δηλαδή όλη
η σχέση του ανθρώπου που έρχεται στη γη περιλαμβάνεται σε αυτές τις δύο εντολές. Στη σχέση με το Θεό και στη σχέση με τους ανθρώπους. Τώρα, η κακία των ανθρώπων οδήγησε να επινοηθεί ένας θάνατος δια του Σταυρού. Ο θάνατος, η Σταύρωση δηλαδή, επενοήθη καθ' υπόδειξη του διαβόλου προφανώς, ο οποίος θέλει να βασανίζει και να τυραννάει τους ανθρώπους και γι' αυτό αυτός ο τρόπος του θανάτου είχε επιλεγεί ως το πλέον ατιμωτικό μέσον θανατώσεως, ο Σταυρός. Ο διάβολος έκανε εικασίες και κάνει πάντοτε εικασίες διαβάζοντας πολύ επισταμένος και λεπτομερός οτιδήποτε ο Θεός έχει παραδώσει. Και γι' αυτό πήγε και τον ίδιο τον Χριστό να αποπροσανατολίσει με την Αγία Γραφή, την οποία την ξέρει απ' έξω, αλλά την ξέρει με το σκοτάδι που έχει και όχι με το φως του Χριστού μας. Ξέρει λεπτομέρειες της Αγίας Γραφής και πάει και βρίσκει ασκητάς και ανθρώπους που μιλούν με το Θεό και τους κάνει διάλογο με επιχειρήματα λεπτεπίλεπτα και προσπαθεί με βάση αυτά που είναι γραμμένα να τους ρίξει, να διαρρήξει τη σχέση που έχουν με το Θεό. Και υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι δεν φανέρωσαν ποτέ τους λογισμούς αυτούς που τους έβαλε ο διάβολος, διότι λέει, αν σας φανερώσω αυτό το λογισμό, δεν θα παραμείνετε στην πίστη. Αυτοί όμως οι άνθρωποι του Θεού, παρότι δεν ξέρουν την απάντηση, δεν τους τη δείχνει ο Θεός, κατόπιν τους την έδειξε βέβαια, αλλά για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν τους την έδωσε. Δεν τους είπε δηλαδή πώς θα απαντήσουν στον διάβολο. Φανταστείτε τι δύσκολο ερώτημα έθεσε ο διάβολος στους Αγίους αυτούς. Αλλά η αγάπη και η σχέση τους με το Θεό ήταν τέτοια ώστε κανείς λογισμός δεν μπορούσε να κλονίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη προς το Θεό. Και έτσι δοκιμάζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι βέβαια σπάνιοι. Δοκιμάζονται από το διάβολο και αποδεικνύεται βέβαια η σχέση και η αγάπη. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε όλοι μας. Να μην υπερισχύουν τα επιχειρήματα, οι πληροφορίες, οτιδήποτε λαμβάνουμε από τρίτους και τετάρτους, να μην υπερισχύουν τη σχέση που έχουμε. Πρωτίστως με το Θεό και δευτερευόντως με τους ανθρώπους τους οποίους εμπιστευόμεθα. Ελάτε κάπου πρέπει να... Γεύσκη, ότι αν από τη μια μεριά έχω την αλήθεια και από την άλλη τον Χριστό, εγώ θα πάω με τον Χριστό. Δηλαδή, έρθει τόσο σοβαρό, δεν είναι τόσο σοβαρό από την άλλη μεριά που μου φαίνεται αληθινό, εγώ δεν θα παγιδευτώ από αυτό. Θα πάω με τον Χριστό και όχι με αυτό που φαίνεται αλήθεια. Έτσι. Έτσι κάπως. Μάλιστα. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν, δεν πρέπει καμία σκέψη και κανείς λογισμός που μας έρχεται στο μυαλό, λογισμός απιστίας, να μας απομακρύνει και να αρχίζουμε αμέσως και να λέμε, ξέρεις, αμφιβάλλω τώρα, μου ήρθε αυτός ο λογισμός.
Όποιος λογισμός και να σου ήρθε, η ταπείνωση απλή υπαγορεύει την εξής απάντηση. Δεν γνωρίζω τα πάντα εγώ για να απαντήσω σε όλους μου τους λογισμούς. Δεν γνωρίζω τα πάντα. Δεν γνωρίζω τα πάντα στο φυσικό κόσμο, πόσο μάλλον στα πνευματικά. Συνεπώς, γιατί πρέπει να δώσω απάντηση σε αυτό το λογισμό της βλασφημίας, της απιστίας που μου ήρθε? Ο Χριστός δεν έχει δώσει αποδείξεις της θεότητός Του? Δεν έχει μιλήσει στην ψυχή μου? Γιατί η ψυχή μου πρέπει να γίνει τόσο χαλαρή και να αποβάλει το Χριστό μέσα της τόσο εύκολα, όπως αποβάλει η μήτρα το έμβριο που δεν το κρατάει γερά? Γιατί να είναι η σύλληψη του Χριστού τόσο χαλαρή μέσα μου? Γιατί ο καθένας από μας γίνεται σαν την Παναγία μας και συλλαμβάνει το Θεό. Όταν δεχόμεθα το σπόρο της πίστεως, της διδασκαλίας και με τη χάρη του Θεού αρχίζει και αναπτύσσεται η πίστη, είναι μια επανάληψη της σαρκώσεως του Χριστού μας. Και πρέπει σιγά σιγά να αναπτυχθεί ο Χριστός μας και να τον κυοφορήσουμε με σταθερότητα και να κρατήσουμε γερά το Χριστό μέσα μας και να μην είμαστε τόσο πρόχειροι να τον αποβάλλουμε, ώστε να μας μεταβάλει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε από τον Άγιο Αυγουστίνο, τη σχέση του φωτός με τη μετάνοια, τη σχέση του φωτός του αισθητού που αποκαλύπτει την αισθητή δημιουργία και την αίσθηση του νοητού φωτός που αποκαλύπτει την αληθινή θεολογία μέσα μας. Και η αληθινή θεολογία, το φως αυτό το αληθινόν, μας δείχνει το ποιοι είμαστε και ταυτόχρονα και το ποιοι πρέπει να γίνουμε. Και γι' αυτό ενώνει το φως με τη μετάνοια ο Άγιος. Όσο φωτίζεται η ψυχή μας, τόσο μετανοούμε, τόσο εισερχόμεθα στον εαυτό μας και βλέπουμε το παρόν, το παρελθόν, το πρόσφατο και το απότατο παρελθόν. Πώς θα γνωρίσουμε το ασυνείδητο? Να πούμε δύο λόγια μόνο γι' αυτό και μετά να φύγετε. Και όταν μπορέσουμε θα επανέλθουμε. Αλλά επειδή μιλήσαμε σήμερα για το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, το ασυνείδητο μας περιέχει όλα εκείνα που πολύ βιαστικά τα πετάμε και δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε, δεν θέλουμε να ξέρουμε ότι τα πράξαμε. Τόσο πολύ βιαστικά έχουν φύγει πράγματα τέτοια από την βρεφική μας ηλικία, ώστε τώρα εκεί επικρατεί πολύ χάος και πολύ σαβούρα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε όμως τι αποθούμε? Τι αποθήσαμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τώρα, γιατί το έχουμε αποθήσει. Μπορούμε όμως, συνειδητοποιώντας αυτά που αποθούμε τώρα, με την ταχύτητα που τα αποθούμε, να συμπεράνουμε τι λογής και τι είδη σαβούρας έχει συγκεντρωθεί στο ασυνείδητό μας. Και έτσι δια του συνειδητού, δια της παρακολουθήσεως του εαυτού μας τώρα και σήμερα, μπορούμε να πάμε και πιο πίσω. Και όταν αρχίσουμε αυτή την εργασία
και την κάναμε πιο προσεκτικά, τότε ο Θεός θα αρχίζει να ρίχνει φως. Να ρίχνει φως και θα μας δείξει μέχρι τα βάθη της υπάρξεώς μας. Και ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι που φτάσανε σε αυτό το σημείο. Ότι όταν ο Θεός μας δείξει το ασυνείδητό μας, είναι αίσθηση κολάσεως. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι βρίσκεται στον Άδη. Και γι' αυτό ο Άγιος Σιλουανός μας λέει ότι κράτη το νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζου. Όταν ο άνθρωπος φτάσει εκεί και δει τον εαυτό του πραγματικά πώς είναι, μόνο τότε θα πάρει διαζύγιο με τον εαυτό του. Μέχρι τότε θα τον κολακεύουμε, θα τον κανακεύουμε, θα τον προβάλλουμε, θα θέλουμε όλοι να μας τον λιβανίζουν τον εαυτό μας. Όταν φτάσουμε να δούμε ποιοι είμαστε, τότε πλέον δεν θα θέλουμε να είμαστε αυτοί. Και θα θέλουμε μόνο ο Χριστός να είναι αυτός μας. Γι' αυτό τα πάντα και εν πάση πρέπει να γίνει ο Χριστός. Με αυτήν την λαχτάρα και τον πόθο να κλείσουμε και σήμερα τη σύναξή μας και να συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή, αν έχουμε ζωή και υγεία.